Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Με τη χάρη του Αναστάντος Χριστού μας, είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη εκπομπή για να ομιλήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση νεορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος σιμων Ιησού Χριστού. Την σημερινή εορτή την ονομάζουμε Πάσχα, το οποίο στα εβραϊκά σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Αυτήν την ημέρα, την Κυριακή, ο Θεός άρχισε από το μηδέν τη δημιουργία του κόσμου. Αυτήν την ημέρα βοήθησε τους Ισραηλίτες να περάσουν από την ερυθρά θάλασσα, τους άνοιξε δηλαδή διάβαση, πέρασμα, και τους λύτρωσε από την δουλεία του Φαραώ. Αυτήν την ημέρα την Κυριακή κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό κατά τον Ευαγγελισμό και κατοίκησε στην μήτρα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Αυτήν την ημέρα άρπαξε ο Θεός όλο το ανθρώπινο γένος από τον πυθμένα του Άδη, το ανέβασε στον ουρανό και το οδήγησε στην αρχαία δόξα της αυθαρσίας. Ο Χριστός μας, αγαπητοί αδελφοί, σταυρώθηκε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι και στις 3 το μεσημέρι παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Επουρανίου Πατρός του και από τότε η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού μας κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε μετάνοια στους εκεί ευρισκομένους και όσοι πίστεψαν στο κήρυγμα του Χριστού που έγινε στον Άδη συναναστήθηκαν μαζί του. Όσοι δηλαδή ήσαν άξιοι σωτηρίας επί της γης, σώθηκαν. Εκεί στον Άδη βρίσκονταν ο Αδάμ και η Εύα, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Σιμεών που τον δέχθηκε στην Υπαπαντή, ο Τίμιος Πρόδρομος και άλλοι δίκαιοι. Οι ψυχές όμως των δικαίων δεν μετήχαν στα βασανιστήρια του Άδου. Αυτοί όλοι αναστήθηκαν κατά την Ανάσταση του Χριστού αλλά και όλοι οι άλλοι που τον πίστεψαν αναστήθηκαν. Εκεί παρέμεινε ο Χριστός μας για 33 ώρες, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αναστήθηκε την Κυριακή του Πάσχα μετά από το Μεσονύκτιο. Σε όλες τις ψυχές των Αγίων και των Δικαίων, από την δημιουργία του κόσμου μέχρι τότε, χάρισε ο Χριστός την ελευθερία και τους έδωσε την δυνατότητα να ανέβουν μαζί του στον ουρανό. Για τον λόγο αυτό εορτάζουμε με υπερκόσμια και πανεφρόσινη χαρά την λαμπροφόρο Ανάσταση σήμερα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το πόσο μεγάλη χαρά πήρε η ανθρώπινη φύση μας από την πλούσια δωρεά του Πανελεήμονος Κυρίου και Θεού μας. Και ακόμη δίνουμε τον εν ασπασμό της αγάπης, ο ένας στον άλλον οι αδελφοί χριστιανοί, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάργηση της έχθρας και την ένωσή μας με τον Θεό και τους Αγγέλους. Το Πάσχα των Ιουδαίων ήταν η διάβαση της ερυθράς θαλάσσης. Το Πάσχα του Κυρίου όμως είναι ανάμνηση της ενδόξου Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Με την Ανάστασή Του ο Χριστός μας πήρε από την δουλεία της αμαρτίας και μας πέρασε από τον θάνατο στη ζωή, για να μας φέρει από την γη στον ουρανό. «Εχ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν», όπως γράφει και ο κανόνας του Πάσχα, έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκινού. Το Πάσχα για εμάς τους χριστιανούς Ορθοδόξους είναι η εορτή των εορτών και η πανήγυρή των πανηγύρεων. Και τώρα θα δούμε μέσα από τις Άγιες Γραφές την στη αλήθεια της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ενώ οι στρατιώτες της Κουστοδίας φύλαγαν τον τάφο του Κυρίου Περί τα μεσάνυχτα έγινε σεισμός μεγάλος και άγγελος Κυρίου αφού κατέβηκε από τον ουρανό κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου που είχαν εναποθέσει το σώμα του Ιησού. Το μνημείο όπως είπαμε ήταν του Ιωσήφ του από Αρημαθέας, και όταν ενταφίασαν το Χριστό προσεκύλησαν λένε οι γραφές λίθων μέγαν, μία τεράστια πέτρα δηλαδή. Ο σεισμός έγινε για να ξυπνήσουν οι στρατιώτε όπου φύλαγαν τον τάφο και να δουν το κενό και παράδοξο θαύμα όπου έγινε. Αλλά και για να δουν η υπεραγία Θεοτόκος και οι μυροφόρες ότι ο τάφο είναι άδειο. Ο Χριστό είχε βγει από τον τάφο, προτού κυλήσει ο Άγγελο την θύρα του μνημείου. Ο Χριστό είχε βγει από τον τάφο χωρί να πειραχθεί η πέτρα του μνημείου ο άγγελος κύλησε τον λίθο για να δουν οι μυροφόρες και η Θεοτόκος, η οποία στεκόταν απ' έξω, ότι το μνημείο είναι άδειο. Η Παναγιά μας δεν έφυγε καθόλου από τον τάφο του Χριστού. Τρεις ημέρες καθόταν εκεί απ' έξω και προσευχόταν, λένε τα γραπτά των Αγίων Πατέρων. Οι φύλακες φοβισμένοι έφυγαν. Η Ιερουσαλήμ η αγέροχη και αμετανόητη πρωτεύουσα του Ισραήλ ήταν βυθισμένη ακόμη στον ύπνο. Γαλήνη επικρατούσε παντού. Τίποτα δεν φαινόταν να ενοχλεί τον ύπνο της. Τίποτε να ανησυχεί το πνεύμα της. Ένας μόνο τόλμησε να αναταράξει τα θολά νερά της τυπολατρείας και να κατακεραυνώσει αμήλικτα τον φαρισαϊκό θεατρινισμό και τώρα αυτός βρισκόταν στον τάφο. Αλλά μήπως οι μαθητές του θα ριψοκινδύνευαν να ταράξουν τον ύπνο της αμαρτωλής Σιών, αλίμονο. Αν εχθές ο φόβος των μαθητών είχε παραλύσει την τόλμη τους στο να προασπιστούν ή έστω να παρίστανται παρήγοροι στο μαρτύριο του διδασκάλου, απόψε τα άστρα της ψυχής τους τρεμόσβηναν και υψώνονταν πικρά, τα σύννεφα της απογοητεύσεως. Και ο Ιησούς, η ελπίδα και ο πόθος τους, κοιμόταν στα τρεις τη της ψυχής τους, ύπνων αξύπνητων. Μόνο κάποιες γυναίκες στοργικά αγρυπνούσαν απόψε στην μνήμη του διδασκάλου και έσπευσαν προτού ακόμα να φέξει προς τον τάφο για να προσφέρουν τις ίστατες τιμές του πόνου και τη αγάπης στον αγαπημένο τους νεκρό. Τίποτε δεν ανέκοπτε το βήμα τους, ούτε φόβος, ούτε δισταγμή, ούτε η κουστοδία που φύλατε τον τάφο του Κυρίου, αλλά μόνο μία αγωνία σκίαζε την ψυχή τους. Τις αποκυλήσει μην των λύθων; ποιος θα αποκυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνημείου, γνώριζαν ότι ο λίθος ήταν βαρύτατος. Στο πένθυμο και σκοτεινό βάθος της φαντασίας των γυναικών αυτών λευκάζει μονάχα ο λίθος. Ο λίθος που κρατάει νεκρή την πέτρα της ζωής. Ο λευκός αυτός λίθος είναι το μεγάλο εμπόδιο που μονάχη της η αγάπη των γυναικών δεν μπορεί να το μετακινήσει. Και ο Χριστός που είδε την ειλικρινή του αγάπη και την φλογερή του πίστη στέλνει φαεσφόρων άγγελων να κυλήσει τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου. Έτσι, όταν οι γυναίκες διέσχισαν τον μυροβόλο κήπο, την ώρα που έφευγαν τα σκοτάδια της νύχτας, η αγωνία των μυροφόρων γυναικών έγινε έκστασης. Ο λίθος αποκεκύλιστε. Ο τάφος ήταν κενός. Και λευκοφόρος άγγελος τους απήγγειλε την μεγάλη πράξη της Αναστάσεως η γέρθη ο Κύριος. Ζητείτε τον Ιησούν των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Δείτε λοιπόν τον τόπο που τον ενταφίασαν, είναι κενός. Πηγαίνετε λοιπόν ταχαίως στους μαθητές και αναγγείλατε αυτό το γεγονός. Στον τάφο του Χριστού μας αγαπητοί αδελφοί, ήρθαν διάφορες ομάδες γυναικών μυροφόρων. Η παράδοση της Εκκλησίας μας λέει ότι η Ανάσταση έγινε γνωστή πρώτον στην μητέρα του Θεού, η οποία καθόταν απέναντι από τον τάφο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και καθόταν μαζί με την Μαρία την Μαγδαληνή. Όμως, για να μην δημιουργηθεί καμία αμφιβολία για την Ανάσταση, λόγω της οικειότητας προς τη μητέρα, οι Ευαγγελιστέ λένε ότι ο Αναστά Κύριο εμφανίστηκε πρώτα στην Μαρία την Μαγδαληνή. Η Μαρία η Μαγδαληνή και τον Άγγελο είδε καθήμενο στον λίθο, τον οποίο είχε κυλήσει από την θύρα του τάφου, και σκύβοντα σε μια στιγμή στο μνημείο για να αναζητήσει το σώμα του κυρίου, είδε μέσα δύο αγγέλους, οι οποίοι έδωσαν το μήνυμα τη Αναστάσεω του Χριστού, λέγοντα. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ, ιδού ο τόπος που τον είχαν βάλει. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή τα άκουσε αυτά, έτρεξε αμέσως προς τους πιο ένθερμους από τους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και ευαγγελίστηκε σε αυτούς την Ανάσταση. Επιστρέφοντας η Μαγδαληνή από το μνημείο μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, της συνάντησε ο Χριστός και τους είπε «Χαίρετε» έπρεπε πράγματι το γυναικείο φίλο που πρώτο άκουσε «Με πόνους θα γεννά στα τέχνα σου», αυτό το ίδιο να ακούσει πρώτο και την χαρά της Αναστάσεως. Εκείνες δε θέλοντας να διαπιστώσουν καλύτερα ότι πράγματι ήταν ο Αναστάσι Ιησούς, πλησίασαν και του έπιασαν με ευλάβεια τα άχραντα πόδια και τον προσκύνησαν, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εδέ προσελθούσε εκράτησαν αυτού του πόδα και προσεκίνησαν αυτό. Ο Χριστό μα λοιπόν του είπε: Χαίρετε, μην φοβήστε. Υπάγεται και είπετε αυτά ή του μου να συγκεντρωθούν στο όρο τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Οι μαθητέ όμω στην αρχή δυσπίστησαν παρότι ο Πέτρο με τον Ιωάννη πήγαν στον τάφο και τον βρήκαν πράγματι ανοιχτό. Εισήλθαν και είδαν την νεκρική συνδόνα. Το σώμα του Σωτήρος δεν ήταν εκεί. Ο Ιησούς, καθώς είχε προηπεί, είχε αναστηθεί εκ νεκρών. Κατήργησε τον θάνατον δια του θανάτου και χάρισε στους νεκρούς την ζωή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας, και έτησε της μνήμας ζωήν ζωή χαρισάμενος. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, κάποιοι άνδρες από την κουστοδία πήγαν και ανήγγυλαν στους αρχιερείς τα όσα είχαν γίνει. Εκείνοι αμέσω τους έδωσαν αργύρια και τους έπεισαν να πούν ψέματα. Να πούν δηλαδή στον κόσμο ότι οι μαθητές του πήγαν την νύχτα και τον έκλεψαν την ώρα που οι στρατιώτες κοιμόντουσαν. Και τι δεν θα έκαναν οι άνθρωποι του ψεύδους και της κακίας να σκεπάσουν το θαύμα της Αναστάσεως. Καταρχήν, τον τάφο του Χριστού τον φρουρούσαν 100 στρατιώτες, 50 από την μία πλευρά και 50 από την άλλη. Πώς θα ήταν δυνατόν να κυλήσουν οι μαθητές τον λίθο του μνημείου χωρίς να ξυπνήσει κανείς από τους στρατιώτες. Και αν αυτό γινόταν, πώς θα είχαν τον απαιτούμενο χρόνο για να μπουν μέσα να ξετυλίξουν το σώμα του Χριστού και να αφήσουν τα σουδάρια και τα οθόνια τακτοποιημένα, τα οποία ήταν κολλημένα επάνω στο σώμα του Χριστού, γιατί τον είχαν αλείψει ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ με μείγμα σμύρνης και αλόη το οποίο ήταν κολλητικό. Ο Χριστός μας όπως βγήκε από τον τάφο χωρίς να πειραχθούν οι σφραγίδες του μνήματος, έτσι ακριβώς βγήκε και μέσα από τα οθόνια και από τα σουδάρια, και αυτά έμειναν εκεί πάνω στον τάφο τακτοποιημένα και όλες οι πληγές του θεραπεύθηκαν. Μόνο στα χέρια τα αποτυπώματα από τα καρφιά και στα πόδια και στην δεξιά πλευρά που τον λόγχισαν. Και όταν θα έρθει, λένε οι πατέρες, να κρίνει ο Χριστός τα σύμπαντα, θα έχει τα σημάδια από τα πάθη στα χέρια και στα πόδια του. Όπως λέει και η Γραφή, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Θα κοιτάξουν δηλαδή οι Ιουδαίοι αυτόν τον οποίον λόγχισαν και προσήλωσαν πάνω στο σταυρό και θα θρυνούν για την αμετανοησία τους και όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και όλοι όσοι δεν θα πιστέψουν και δεν θα αποδεχθούν τον Λόγο του Χριστού. Θα θρηνούν για την αμετανοησία τους λένε οι Άγιες Γραφές. Γι' αυτό να προσέχουμε και εμείς αγαπητοί αδελφοί ως προς το θέμα της πίστεως πρωτίστως, την ορθόδοξη πίστη μας, και έπειτα να κάνουμε τον αγώνα μας όσο μπορεί ο καθένας. Χωρίς απελπισία έχει ο Θεός. Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Θεός για μας. Εν τω μεταξύ αγαπητοί αδελφοί, η Μαρία η Μαγδαληνή ξαναήλθε στον τάφο μαζί με άλλες γυναίκες για να βεβαιωθεί καλύτερα γιατί είχαν το ανθρώπινο στοιχείο. Για να μην νομίσει ότι είδε κάποια οπτασία όταν συνάντησαν τον Ιησού, θέλησε να βεβαιωθεί ότι όντως ο Ιησούς αναστήθηκε. Έρχεται λοιπόν πάλι μαζί με άλλες γυναίκες για να βεβαιωθεί καλύτερα. Στην αρχή κάθισε έξω από τον τάφο και έκλαιγε. Και όταν έσκυψε να κοιτάξει μέσα, είδε δύο αγγέλους με απαστράπτουσα λαμπρότητα οι οποίοι, επιτιμώντας τι θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, τη είπαν «Γυναίκα, γιατί κλες; ποιον ζητάς» «Ζητάς στον Ιησού τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο» «Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ» Και αμέσως σηκώθηκαν όλες φοβισμένες και βλέποντας μπροστά τους τον Κύριο έφυγαν. Η Μαρία όμως γύρισε πίσω και βλέπει πάλι το Χριστό να είναι εκεί. Νομίζοντας λοιπόν ότι είναι ο Κυπουρός, γιατί το μνήμα ήταν μέσα σε κήπο, λέγει «Κύριε, αν τον πήρε εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω». Και όταν αυτή έστρεψε ξανά το βλέμμα της προς τους αγγέλους του τάφου, ο Σωτήρας της είπε «Μαρία» και εκείνη του απάντησε «Ραβουνή» που σημαίνει «Διδάσκαλε» και θέλησε να τον αγγίξει. Όμως ο Χριστός της είπε «Μη μου άπτου, μην με ακουμπάς γιατί δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου». Ο Χριστός της είπε «Μη με αγγίζεις διότι γνώριζε ως Θεός ότι η Μαρία η Μαγδαληνή τον θεωρούσε ακόμη άνθρωπο και ότι θα είναι όλα όπως πριν». Και της λέει «Πήγαινε προς τους αδελφούς και πες τους όσα είδες και άκουσες». Και βέβαια η Μαγδαληνή αυτό έκανε. Όταν πλέον ξημέρωσε η ημέρα και ήλθε πάλι στον τάφο μαζί με τις υπόλοιπες, αυτές μαζί με την Ιωάννα και την Σαλόμη ήρθαν στο μνημείο όταν πλέον είχε ανατήλει ο ήλιος. Γενικά, ο ερχομός των γυναικών στο μνημείο έγινε σε διαφορετικούς χρόνους. Και οι Ευαγγελιστέ αναφέρουν διαφορετικές περιπτώσει Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίζει διότι ο κάθε Ευαγγελιστή παραθέτει τα γενόμενα με την δική του οπτική γωνία. Εμάς μας ενδιαφέρει, αγαπητοί αδελφοί, το κεντρικό σημείο της υπόθεσης, ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι φανερώθηκε πρώτον στην μητέρα του την Υπεραγία Θεοτόκο και στις μυροφόρες γυναίκες έπειτα και στους Αγίους Αποστόλους, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Δύο από τους εβδομήκοντα μαθητάς του Χριστού, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, πορεύονταν λίγο μετά από την Ανάσταση σε μια πόλη κοντά στην Ιερουσαλήμ η οποία ονομαζόταν Εμαούς. Ενώ βρισκόντουσαν καθοδόν και συνομιλούσαν για τα γεγονότα, παρουσιάστηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε να περπατάει μαζί τους. Πήρε μέρος στην συνομιλία τους και τους επέπληξε διότι είχαν αμφιβολίες για την Ανάσταση του Χριστού και τους είπε «Όλα όσα συνέβησαν προελέχθησαν από τους προφήτες και έπρεπε να συμβούν. Πώς δεν τα πιστεύετε» και ενώ οι δύο μαθητές πλησίαζαν προς την Εμαούς, ο άγνωστος οδηπόρος προσποιήθηκε ότι πρέπει να πάει σε άλλη περιοχή. Αυτοί όμως τον παρακάλεσαν για να μείνει μαζί τους. Ο οδηπόρος αυτός ήταν ο Χριστός μας, αλλά εφανερώθη ενετέρα μορφή λένε οι γραφές. Όταν έφτασαν στην Εμαούς, μπήκαν στο σπίτι και κάθισαν στην τράπεζα για να φάνε. Και ο Χριστός, που τον έβλεπαν ως άγνωστο διπόρο, επήρε τον άρτο, τον ευλόγησε και ύστερα τον έκοψε σε κομμάτια και άρχισε να τον μοιράζει. Τότε οι δύο μαθητές ανεγνώρισαν έξαφνα ότι εκείνος ήταν ο διδάσκαλος και αμέσως ο Κύριος χάθηκε από τα μάτια τους. Οι δύο αυτοί μαθητές, Λουκάς και Κλεόπας, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Βρήκαν τους άλλους μαθητές συγκεντρωμένους στο υπερό του μυστικού δείπνου και τους διηγήθηκαν ότι είδαν τον Κύριο. Μερικοί από τους μαθητές δυσπιστούσαν ακόμη. Και ενώ συνομιλούσαν το βράδυ εκείνο της Κυριακής, η πόρτα της οικίας αυτής ήταν κλειστή δια των φόβων των Ιουδαίων και ξαφνικά παρουσιάστηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους είπε «Ηρήνη ημίν». Οι μαθητές κατατρόμαξαν. Ο Ιησούς τους καθησυχάζει. «Γιατί φοβάστε, εγώ είμαι». «Ιδού τα χέρια και τα πόδια μου, με τα σημάδια από τα καρφιά, αγγίξτε τα για να βεβαιωθείτε οι μαθητές τότε αναθάρισαν και έτρεξαν χαρούμενοι να προσκυνήσουν τον διδάσκαλο. Αυτός λέει πάλι σε αυτούς «Ηρήνη ημίν, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγό πέμπο ημάς». «Όπως με απέστειλε ο πατέρας, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς». «Και ενεφύσησε, τους φύσηξε», λέει το Ευαγγέλιο, «και τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιο» όσον συγχωρείτε τις αμαρτίες, ας είναι συγχωρημένε, και σε όσους τις δένετε να είναι δεμένες. Και ζήτησε να φάει και κάτι ο Χριστός, και του δώσανε ψάρι και μέλι, και τα έφαγε μπροστά τους, για να βεβαιωθούν ότι όντως είναι ο Ιησούς και όχι ότι βλέπουν κάποιο πνεύμα ή φάντασμα. Και αφού είπε τους λόγους αυτού ο Κύριος, εξαφανίστηκε από τους οφθαλμούς των μαθητών του. Ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, απουσίαζε από την συγκέντρωση εκείνη στην Ιερουσαλήμ όπου εφάνει ο Κύριος στους δέκα μαθητές την Κυριακή του Πάσχα το Εσπέρας. Όταν είδαν τον Θωμά οι άλλοι μαθητές είπαν προς αυτόν «Είδαμε τον Κύριο». Εκείνος όμως δεν πίστευσε και έλεγε «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Οχτώ ημέρες μετά από την Ανάσταση, την επομένη δηλαδή Κυριακή από την Κυριακή του Πάσχα, οι μαθητές ήσαν πάλι συγκεντρωμένοι στο υπερόο του μυστικού δείπνου και μαζί με αυτούς και ο Θωμάς και εμφανίζεται ο Ιησούς πάλι ανάμεσά τους και λέγει «Ηρήνη ημίν». Και στράφηκε τότε προς τον Θωμά και του είπε «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ, στα χέρια και στα πλευρά μου, για να ακουμπήσεις τα σημάδια και μην σε άπιστός αλλά πιστός». Ο Θωμάς τότε τον προσκύνησε και είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Είπε τότε ο Ιησούς προς τον Θωμά «Θωμά, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μετά από κάποιες ημέρες, κατά την παραγγελία του Ιησού, είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές στο όρο της Γαλιλαίας. Εκεί πάλι εμφανίστηκε σε αυτούς ο Ιησούς και τους είπε «Σας αποστέλω σε όλα τα έθνη να διδάξετε το Ευαγγέλιο. Πηγαίνετε να φωτίσετε τους λαούς». Βαπτίζετε τους εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκεται τις εντολές μου. Πάλι εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητάς του, όταν μετά από λίγες ημέρες ψάρευαν με το πλοίο τους στην λίμνη της Τιβεριάδος. Ήσαν επτά μαθητές, ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, οι δύο ιοί του Ζεβεδαίου, Ιωάννης και Ιάκωβος, και δύο ακόμη μαθητές. Οι επτά αυτοί αλληλείς δεν είχαν κατορθώσει όλη τη νύχτα να πιάσουν ψάρια. Το πρωί είδαν τον Ιησού να στέκεται στην παραλία, αλλά δεν τον ανεγνώρισαν αμέσως. Ο Ιησούς ζήτησε από αυτούς μήπως έχουν κάτι να του δώσουν να φάει, αλλά εκείνοι του απάντησαν ότι δεν έπιασαν καθόλου ψάρια όλη τη νύχτα. Είπε τότε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά του πλοίου». Εκείνοι υπάκουσαν και μετά από λίγο δυσκολεύθηκαν να σηκώσουν το δίχτυ λόγω του βάρους των ηχθείων. Αμέσως τότε τον ανεγνώρισαν όλοι και ο Ιωάννης φώναξε «Ο Κύριος είναι». Ο Πέτρος ως παρορμητικός που ήταν δεν περίμενε να βγει το καΐκι στην ξηρά αλλά έπεσε μέσα στην θάλασσα και κολύμπησε και πήγε και συνάντησε τον Κύριο. Όταν το καΐκι έφθασε στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τότε ο Ιησούς λέγει «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε και ελάτε να γευματίσουμε». Όταν γευμάτισαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, Σίμων με αγαπάς περισσότερο από αυτούς. Και απαντάει ο Πέτρος, ναι κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Βώς και τα αρνία μου, απαντάει ο Χριστός. Και για δεύτερη φορά, Σίμων με αγαπάς. Και απαντάει ο Πέτρος, ναι κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πείμενε τα πρόβατά μου, απαντάει ο Χριστός. Και την τρίτη φορά του λέει, Σίμων φιλίσμε. με με αγαπάς» Ο Πέτρος λυπήθηκε τότε που τον ρώτησε ο Χριστός για τρίτη φορά «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ» «Βώς και τα αρνία μου» και του αναφέρει έπειτα ότι θα μαρτυρήσει με θάνατο μαρτυρικό. Με τις τρεις αυτές ερωτήσεις που έκανε ο Χριστός στον Πέτρο, απεκατέστησε την προδοσία του. Τρεις φορές αρνήθηκε το Χριστό, τρεις φορές έπρεπε να ομολογήσει ότι Τον αγαπάει. Υπήρξαν κι άλλες εμφανίσεις του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού που αναφέρονται από τους Ευαγγελιστές και τους Αποστόλους. Στον Πέτρο, στην Μαρία Μαγδαληνή, σε 500 αδελφούς και στον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, καθώς και στον Απόστολο Παύλο στην Δαμασκό όταν πήγαινε να συλλάβει τους χριστιανούς. Ο Χριστός μας μετά από την Ανάστασή Του έμεινε μαζί με τους μαθητάς για 40 ημέρες για να βεβαιωθούν ότι όντως είναι ο διδάσκαλός τους που αναστήθηκε. Έφαγαν μαζί, ήπιαν, περπάτησαν, συνομίλησαν και την τεσσαρακοστή ημέρα από την Ανάστασή Του φανερώθηκε στους μαθητάς οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ και τους πήρε από εκεί και περπάτησαν ως την Βιθανία στο όρο των ελαιών. Εκεί τους έδωσε τις τελευταίες εντολές του. Του είπε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ αλλά να περιμένουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την οποία είχε υποσχεθεί σε αυτούς την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα κατανοούσαν όσα τους δίδαξε ο Χριστός και θα κήρυταν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλο τον κόσμο. Κατόπιν σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε και την ώρα αυτή αποχωριζόταν σιγά σιγά από τους μαθητές του αναλαμβανόμενος προς τον ουρανό. Μία νεφέλη δηλαδή ένα σύννεφο την ώρα που ευλογούσε τον περιέβαλε και τον απέκρυψε από τα μάτια των μαθητών του και ο Χριστός ξεκίνησε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, περικυκλωμένος από τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ. Οι μαθητές έβλεπαν ακόμη έκθαμβοι προς την κατεύθυνση όπου ανελήφθη ο Κύριος. Παρουσιάστηκαν τότε δύο άγγελοι με κατάλευκα ενδύματα και λέγουν προς αυτούς «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι βλέπετε προς τον ουρανό. Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη στον ουρανό θα έρθει και πάλι στον κόσμο για να τον κρίνει με τον τρόπο τον οποίο τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Και οι μαθητές τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ ευλογούντες και αδοξάζονται στον Κύριον. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και ώρες καλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριός μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.